Μέσα σε 24 ώρες, 7 συνολικά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε παραλίες της χώρας μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού. Φαινόμενο το οποίο πραγματικά μας δημιουργεί τεράστιο σκεπτικισμό και θα σας έλεγα ότι και για την πατρίδα μας δεν είναι καθόλου καλό να ακούγεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το θλιβερό ρεκόρ των πνιγμών. Καταγράφουμε γύρω στα 400 άτομα κάθε χρόνο, από τα οποία το οδυνηρό είναι ότι 10 είναι άτομα νεαρής ηλικίας, εφηβικής ηλικίας και παιδιά. Η φετινή καταγραφή των πνιγμών προκαλεί σοκ, με όλους να επισημαίνουν την αναγκαιότητα της ιδιαίτερης προσοχής αλλά και της ακολουθίας ορισμένων βασικών κανόνων. Εμείς αναβαγωσώστες είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια των λουόμενων, να μην πάθουν τίποτα στη θάλασσα, ό,τι γίνει φυσικά επεμβαίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό και να προσέχουμε τους ηλικιωμένους και τα παιδιά, αλλά εντάξει, φυσικά και όλους. Το κύριο πρόβλημα για μένα προσωπικά από την εμπειρία μου είναι ότι ξεπερνάνε το όριο σημαδούρες, δηλαδή έχουμε βάλει αυτό το όριο για να μην τις ξεπερνάνε, αλλά οι περισσότεροι πάνε μέσα από αυτές. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Τα παιδιά, συνήθως οι γονείς, δεν τα προσέχουν, λίγο ξεχνιούνται. Προσοχή στα παιδιά, οι γονείς να είναι από πάνω, να τα βλέπουν συνέχεια, να μην τα αφήνουν ούτε λεπτό, γιατί το κακό γίνεται σε ένα λεπτό, πραγματικά ούτε σε ένα λεπτό, σε δευτερόλεπτα. Αυτό είναι η κύρια συμβουλή στους γονείς, προσοχή, να τα προσέχουν συνέχεια. Για τους ηλικιωμένους τώρα να μην πάνε πολύ βαθιά. Δηλαδή είναι σε μια ηλικία πολύ κρίσιμη, μπορούν να βάθουν οτιδήποτε μέσα στο νερό. Με λίγα λόγια, να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις. Σίγουρα να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Αυτό είναι για όλους βέβαια, όχι μόνο για τους ηλικιωμένους, γιατί οι νέοι υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και πάνε βαθιά, είναι πολλή ώρα μέσα στη θάλασσα κτλ. Οπότε ναι, να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις, να ακούνε τους ναυαγοσώστες. Σε μεγάλες θερμοκρασίες να πίνουν νερά, να μην κάθονται στον ήλιο, γιατί έχουμε πολλά περιστατικά ηλίασης, είναι πολύ συχνό. Και γενικά να ακούνε τους ναυαγοσώστες, αυτό είναι το νούμερο 1.